έχουν φύγει δύο, αλλά γενικότερα με βάση το πρόγραμμα διαθεσιμότητας, γενικότερα από το πρόγραμμα αυτό φεύγει από τον ΟΑΕΔ ένας αριθμός εργαζομένων που είναι και έμπειροι και όλα και ξέρουν. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η κατάσταση. Να σας πω δύο πράγματα γι' αυτό και αμέσως μετά δύο γενικότερα για τον ΟΑΕΔ, γιατί το γενικότερο επηρεάζει αυτή την εικόνα που βλέπετε. Καταρχήν, στο συγκεκριμένο υποκατάστημα λείπουν τουλάχιστον 10 με 12 υπάλληλοι. Έπρεπε να είναι παραπάνω. Γιατί λοιπόν? Οι οποίοι δεν γίνεται να υπάρξουν ακριβώς γιατί η έλλειψη προσωπικού στον ΟΑΕΔ είναι πολύ μεγάλη. Και το δεύτερο είναι προσωπικού και κάνετε ότι, είναι γενικότερο το ζήτημα της διαθεσιμότητας. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε και φυσικά δεν είναι κάτι που αποφασίστηκε από μένα. Αλλά εδώ ελήφθη πέρυσι μια λαθασμένη απόφαση. Ενοποίησαν 3 υποκαταστήματα σε ένα. Με αποτέλεσμα, από το Κουκάκι και τα Πετράλωνα και τη Νέα Σμύρνη και το Νέο Κόσμο, μέχρι το Φάληρο, το Μοσχάτο, τον Ταύρο κτλ., όλος ο κόσμος μαζεύεται σε αυτό το υποκατάστημα. Με αποτέλεσμα. Α, δηλαδή υπήρχαν άλλα δύο καταστήματα. Ναι. Άλλα δύο. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα ενοποιήθηκαν και πάνε όλοι οι άνθρωποι σε ένα. Με μείον 12 υπαλλήλους. Με μείον 12 υπαλλήλους. Όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων οδηγεί σε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά. Ποιος τον κάνει αυτόν τον σχεδιασμό? Ο σχεδιασμός έγινε από την προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Εγώ έχω αναλάβει εδώ για 4 μήνες. Συνεπώς, με μαγικό τρόπο δεν θα μπορούσα να το λύσω. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτόν τον κόσμο, και γι' αυτό το λέω και από εδώ για να το ακούσουν, δεν χρειάζεται να πάνε στο υποκατάστημα. Αλλά πολλοί εξ αυτών, ένα μεγάλο ποσοστό. Εννοείται μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά, κύριε Μπατζόγλου. Η αίτησή τους πάνε τώρα και παίρνουν κάρτα ανεργίας προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, υπάρχει. Των 10.000 ατόμων είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή και είναι για ανθρώπους ΥΕ κατηγορία, υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή για τους Δήμους. Και σε λίγες μέρες βγάζουμε άλλο ένα πρόγραμμα που είναι για 30.000 ανθρώπους ακόμα, που θα είναι για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα θα γίνει θέλουμε και άλλες ουρές, όπως το λέτε. Ναι, θα έχουμε και περισσότερες ουρές, πιθανά. Εάν όλοι δεν ακολουθήσουν μία τακτική. Αυτή που λέμε και στην πρόσκληση. Να κάνουν ηλεκτρονικά από το σπίτι τους την αίτησή τους. Γιατί δεν το κάνουν? Ακόμη και αν δεν είναι εγγραφή στον ΟΑΕΔ μπορούν. Α, μπράβο, αυτό. Αν δεν είναι γραμμένοι στον ΟΑΕΔ, δεν μπορούν να την κάνουν ηλεκτρονικά. Άρα πρώτα πρέπει να γραφτούν και μετά την κάνουν ηλεκτρονικά. Άρα πάνε και για τα δύο εκεί. Αφού σου λέει θα πάω στην ουρά, τα κάνω και τα δύο εκεί. Υπάρχουν 869.000 άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Αυτοί δεν χρειάζεται να πάνε καθόλου στο υποκατάστημα. Μπορούν τη δουλειά να την κάνουν ηλεκτρονικά. Αυτοί βεβαίως που δεν έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, αυτοί υποχρεωτικά θα περάσουν από το υποκατάστημα. Γι' αυτό και με ακούτε κάθε φορά που βγαίνω να λέω στους ανέργους ότι πρέπει να έχουν κάρτα, να έχουν εγγραφή στον ΟΑΕΔ και να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, γιατί την τελευταία στιγμή δημιουργεί αυτές τους ΟΑΕΔ. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει, εδώ. Πρώτον, άνεργος άνθρωπος τώρα και με πρόσβαση στο ίντερνετ, μάλλον υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, κύριε Λεμπέρη.